Ζητήματα κοινής ωφέλειας και ομαλής, όπως είπε, διαβίωσης, έθεσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφορικά με το εμβληματικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, το οποίο ως έχει αφήνει εκτός μέριμνας ζητήματα που συνδέονται άμεσα με την ανάγκη η πόλη να μην διχοτομηθεί και να μην στραγγαλιστεί λόγω της κυκλοφορίας και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ανθρώπινη ζωή από φαινόμενα όπως οι πλημμύρες. Δεν υπάρχει υποχώρηση από τις θέσεις αυτές. Αντιμετωπίσαμε το ζήτημα αυτό με πραγματισμό, αλλά και με γνώμονα την κοινή ωφέλεια. Δεν θα υποχωρήσουμε, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναφερόμενος στις ενστάσεις που έχουν θέσει, ενημερώνοντας σήμερα αναλυτικά τους βουλευτές του Ηρακλείου, οι οποίοι επιχειρούν και βρίσκονται σε καλό δρόμο για ένα κοινό βηματισμό διεκδίκησης για το εμβληματικό έργο που αναμένει για δεκαετίες στο νησί. Να καταλήξουμε σε μια λύση τέτοια που πραγματικά θα εξυπηρετεί και θα δημιουργεί προβλήματα στο μέλλον. Να θυμίσω ότι ο ΒΟΑΚ ακόμα δεν έχει κινήσει το μεγάλο του σκέλος, το 84% του έργου. Και αυτό φυσικά έχει μια τεράστια ευθύνη σε αυτό η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά που το είχε θέσει και σαν προσωπικό του ζήτημα. Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, οι προτάσεις της Δημοτικής Αρχής που τέθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήδη πλαισιώνονται στους πρόσθετους λόγους που κατατέθηκαν στην προσφυγή που έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αν και ήταν να εκδικαστεί 27 Νοεμβρίου, τελικά πάει για αναβολή, την οποία γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει το δημόσιο. Και στο πλαίσιο αυτό κρίνεται ακόμα πιο πρόσφορο να έχουμε τις συναντήσεις αυτές που θα βοηθήσουν και την πολιτεία να οριστικοποιήσει τις απόψεις της. Ο ΒΟΑΚ πρέπει να ολοκληρωθεί, πρέπει να γίνει. Είναι ένα έργο που οι κυβερνήσεις διαχρονικά χρωστάνε στην Κρήτη. Δεν αρκεί όμως να γίνει το έργο, πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα δημιουργήσει νέα προβλήματα. Αποσαφηνίστηκαν σήμερα επιμέρους ζητήματα περί της προσφυγής, με τα αιτήματα από την πλευρά του Δήμου να είναι λελογισμένα. Το πλαίσιο των προτάσεων για το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα που σχετίζεται με την πόλη του Ηρακλείου περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την κατασκευή στεγάστρων που θα αποδώσουν εγκάρσιες κινήσεις εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ όπως και σημαντικό κοινόχρηστο χώρο, τον επανασχεδιασμό και κατασκευή των διαστάσεων και του αριθμού των κάτω διαβάσεων, τον επανασχεδιασμό και κατασκευή κόμβων, την κατασκευή πλήρους παράπλευρου οδικού δικτύου, το σχεδιασμό και την κατασκευή των υδραυλικών έργων για απορροή και διόδευση των ομβρίων υδάτων από το ΒΟΑΚ, την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων για την προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο. Συνηγορούμε στην εκτέλεση του έργου, αλλά ενός έργου το οποίο θα είναι σωστό και δεν θα επιβαρύνει, δεν θα δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να είναι ακόμα και αφόρητες και από μια άλλη πλευρά επίσης πολύ επικίνδυνες για την πόλη. Δεν πρέπει να υπάρξει φιδό χρημάτων, πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα και δεν αναφερόμαστε μόνο σε οδικά έργα αλλά και σε αντιπλημμυρικά έργα ώστε να είναι προς όφελος, να είναι για την ασφάλεια και την προστασία και για την εξυπηρέτηση των κριτικών. Μην ξεχνάμε ότι ο διαγωνισμός έχει ήδη γίνει και έχει προκύψει ανάδοχος, παραχωρησιούχος και πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να συζητήσουμε και να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα ακόμα και αυτά που θα αποφασιστούν πώς μπορούν σε βάθος χρόνου να υλοποιηθούν. Δεν θα δεχθούμε με τη δαμόκλειο σπάθη των χρονικών ορίων ή της έλλειψης οικονομικών πόρων ένα έργο το οποίο θα προχωρήσει με το σχεδιασμό που γίνεται από την κυβέρνηση. Δηλαδή, ένα έργο το οποίο θα αποκόπτει την πόλη στα δύο. Πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργεί σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην πόλη του Ηρακλείου, θα εγκλωβίσει τους Ηρακλειώτες σαν τα ποντίκια οικιστικά, χωρίς να δώσει την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και συμβίωση φυσικά των κατοίκων στην πόλη του Ηρακλείου. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι επαφές του Δημάρχου για το έργο και τις διεκδικήσεις θα συνεχιστούν την ερχόμενη Τετάρτη με εκπροσώπους φορέων της πόλης, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται συνάντηση και με τους αρμόδιους υπουργούς.